Δύο νέοι γονείς έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στην κίνηση Σερών. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και η 2 ετών κορούλα τους που διασώθηκε με ελαφρά τραύματα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ο 35χρονος οδηγός και η σύζυγός του, 25 ετών, υπήκοοι Αλβανίας. Συνελήφθη την Παρασκευή το πρωί στο νομό Ροδόπης από αστυνομικούς της ομάδας Δίας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης 34χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 34χρονο να οδηγεί στην ευρύτερη περιοχή της Κομωτινής ένα ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο και επιχείρησαν να το ελέγξουν. Σε σημαστάσεις που πραγματοποίησαν, ο οδηγός του δεν συμμορφώθηκε και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια κινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη, διότι όπως προέκυψε, για το όχημα που οδηγούσε είχε δηλωθεί κλοπή την 4η Ιανουαρίου σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης κατήχε 13 ναρκωτικά δισκεία. Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στο νομό Καβάλας από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας 31χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος από κοινού με έναν άγνωστο μέχρι στιγμής δράστη προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες Πακιστάν και Μιανμάρ. Αναλυτικότερα, στην Εγνατία Οδό, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σημαστάσεις στον 39χρονο οδηγό, πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς. Τελικά, στα διόδια Μουσθένης, ο 39χρονος ακινητοποίησε το όχημα και μαζί με τον συνοδηγό τράπηκαν πεζοί σε φυγή σε παρακείμενη αγροτική περιοχή. Άμεσα οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον 22χρονο, ενώ ο συνοδηγός διέφυγε τη σύλληψη και αναζητείται. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος, διαπιστώθηκε ότι οι δύο άντρες μετέφεραν με αυτό παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής στην Κομωτινή από αστυνομικούς της ομάδας Δίας δύο άντρες που έκλεβαν ποδήλατα. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο άντρες ηλικίας 32 και 29 ετών επιχείρησαν να αφαιρέσουν 5 ποδήλατα από αυλή κατοικίας, χωρίς να προλάβουν να ολοκληρώσουν την πράξη τους, αφού οι περίοικοι ειδοποίησαν έγκαιρα την αστυνομία και οι δικυκλιστές της αστυνομίας ακινητοποίησαν τους δράστες. Εξιχνιάστηκαν ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας 4 απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, σε βάρος 4 ημεδαπών ιατρών ηλικίας 66, 45 και 37 ετών, που διαπράχθηκαν την 3η και την 4η Ιανουαρίου στη Δράμα και την Καβάλα. Αναλυτικότερα, ο 43χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 37χρονη γιατρό με το πρόσχημα ότι η μητέρα του είναι πελάτησα του ιατρείου της. Κατά τη τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο δράστης, επικαλούμενος πρόβλημα υγείας της μητέρας του, κατάφερε αρχικά να την πείσει να του παραδώσει χρήματα. Το πρωί, ο δράστης μετέβη σε προκαθορισμένο ραντεβού στο ιατρείο της 37χρονης στη Δράμα, όπου τη στιγμή που παρέλαβε το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ, ακινητοποιήθηκε από ειδοποιηθέντες αστυνομικούς και συνελήφθη. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε επίσης ότι ο δράστης, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κατάφερε την 3η Ιανουαρίου το πρωί, στην Καβάλα, να αποσπάσει από τον 66χρονο το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ, καθώς επίσης επιχείρησε να εξαπατήσει τους άλλους δύο ιατρούς, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει τις πράξεις του. Στην κατοχή του 43χρονου βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε, προκειμένου να αποδοθεί στους δικαιούχους του. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην κυρία εισαγγελέα πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.